γίνεται μια συνταγογράφηση μεγάλη, την οποία τη φορτωνόμαστε εμείς στις πλάτες μας και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε την κοινωνική πολιτική της κάθε κυβέρνησης, αυτό δεν είναι δική μας ευθύνη. Όπως δεν είναι ευθύνη και τα χρέη που μαζεύονται αναδρομικά για χρήματα που δεν είναι δικά μας χρέη. Εμείς εδώ σήμερα είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, για να υποστηρίξουμε το δικαίωμα της υγείας στην υγεία και το δικαίωμα το δικό μας να μπορούμε να κάνουμε ιατρική, επιστήμη δηλαδή, και όχι να βλέπουμε απλά μαθηματικά και ισολογισμούς. Υπάρχει ένας κλειστός προϋπολογισμός για τον οποίο δεν ευθυνόμαστε εμείς που ξεπερνάει το ποσοστό αυτό και για το οποίο δεν ξέρουμε κατά πόσο θα αντέξουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε εργαστηριακές εξετάσεις, είτε είναι μικροβιολογικές, είτε είναι ακτινολογικές, είτε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο εξετάσεις, χωρίς να πληρωνόμαστε και να πληρώνουμε εμείς τις δωρεάν εξετάσεις που διαφημίζουν οι κυβερνήσεις στον κόσμο. Είμαστε δίπλα όλοι οι γιατροί ενωμένοι και ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, γιατί η ιατρική έχει έναν όρκο και αυτός είναι ο μοναδικός. Είναι θέμα βιωσιμότητας ότι είναι μαζί μας όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι πανελληνίως. Έχει βγει ψήφισμα από όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Έχει βγει ψήφισμα εχθές και από την περιφέρεια Κρήτης, το οποίο θα ήθελα να το αναφέρω. Είναι όλοι οι συμπαραστάτες μας, ο δικηγορικός σύλλογος, τα επιμελητήρια, όλοι. Και αυτό που ζητάμε είναι να είναι μαζί μας και ο Έλληνας ασφαλισμένος, για τον οποίο αγωνιζόμαστε εμείς. Γι' αυτόν αγωνιζόμαστε, για να μπορεί να έχει υπηρεσίες ιατρικές υψηλού επίπεδου και να μπορούμε και εμείς να του τις προσφέρουμε, αλλά όχι με χρέη σε εμάς και στα παιδιά μας. Μια πρώτη αντίδραση θα ήταν ικανοποιητική αν περιλάμβανε την αύξηση του προϋπολογισμού, κυρία Ανδριανάκη. Θα έδειχνε μια τάση της πολιτείας να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ουσιαστικά. Δεν είναι μόνο η αύξηση του προϋπολογισμού, το οποίο είναι αναγκαίο. Αναγκαίο είναι να μπουν και να λειτουργήσουν τα κριτήρια, τα διαγνωστικά. Να ξέρει ο κάθε κλινικός γιατρός μέχρι πού μπορεί να γράψει και μέχρι ποιο πλαφόν έχει για τον κάθε ασθενή του. Εμείς δεν λέμε να μην εξετάζονται οι ασθενείς, να εξετάζονται με βάση τις παθήσεις τους και με βάση το τι προϋποθέτει όμως ο κάθε ιατρικός φάκελος που έχουν στα χέρια τους. Mm. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε να γίνονται ανεξέλεγκτη συνταγογράφηση και μετά εμείς να πρέπει να εκτελούμε. Να υπάρχει και σε μας ένα πλαφόν. Μέχρι εδώ μπορείτε να εκτελέσετε, κυρία Ανδριανάκη. Είναι δική σας ευθύνη όμως ότι υπερβαίνετε το όριο. Φυσικά και είναι δική μας ευθύνη. Όταν έρχεται πριν ακριβώς από τις κινητοποιήσεις, πριν από 8 Μαΐου και βγάζει στον ΕΟΠΗ τροπολογία που λέει ότι όποιος αρνηθεί από τους εργαστηριακούς γιατρούς να εκτελέσει παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ, τότε του κόβεται η σύμβαση για 18 μήνες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ δεν μπορώ να πω, κυρία Ανδριανάκη, εσύ σταματάς γιατί δεν μπορείς να εκτελέσεις παραπάνω. Το καταλάβατε? Μας απειλεί αυτή τη στιγμή. Μας απειλεί με ένα απλό email όπου οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης μπορεί να στείλει στον ΕΟΠΗ να πει ότι ο τάδε εργαστηριακός γιατρός δεν με εξυπηρέτησε, και αυτόματα με ένα απλό email μετά από 12 χρόνια που υποστηρίζουμε εμείς τον Έλληνα πολίτη μπορούμε να χάσουμε τη σύμβασή μας με τον ΕΟΠΗ, η οποία θα είναι για 18 μήνες, αλλά θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε αυτές τις δόσεις που μας έχει βάλει τόσο καιρό. Αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθεί να φανεί στον κόσμο είναι ότι εμείς και οι ασφαλισμένοι ή οι συνάδελφοι κλινικοί είμαστε μεταξύ μας αντίθετοι. Όχι, εμείς όλοι είμαστε ενωμένοι. Δεν φταίνε ούτε οι κλινικοί γιατροί που συνταγογραφούν εξετάσεις, γιατί και αυτοί για να διαγνώσουν και για να φτάσουν σε ένα πόρισμα στο τι έχει ο ασθενής χρειάζονται κάποιες εξετάσεις. Επίσης, οι ασφαλισμένοι πληρώνουν τις εισφορές τους, οπότε λογικό είναι ότι και αυτοί θέλουν να εξυπηρετηθούν όταν βρεθούν σε μία και να μπορούν να κάνουν τις εξετάσεις τους δωρεάν.
εμείς είμαστε ο τελευταίος κρίκος στον οποίο καταλήγουν όλα αυτά τα χρέη. Εμείς θέλουμε να εφαρμοστούν τα διαγνωστικά πρωτόκολλα, η ορθή συνταγογράφηση, να υπάρχει περιορισμός στο τι μπορεί να γράψει ο γιατρός, ο οποίος φυσικά, εάν θεωρήσει ότι μπορεί να χρειαστεί και μία επιπλέον εξέταση, να του δώσει το δικαίωμα το σύστημα και να τη συνταγογραφήσει. Αυτό θεωρούμε ότι είναι και το πιο σωστό.